Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η σημερινή μέρα δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Είναι η αρχή για έναν αγώνα που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που ψηφίζεται, που ουσιαστικά όμως ήταν ήδη στρωμένο για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έρχεται ουσιαστικά να βάλει τα σόπλακα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αφορά όλο το λαό. Η υγεία δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερο προσόν μόνο για αυτούς που έχουν χρήματα. Η υγεία και γενικά η ζωή μας δεν μπορούμε να πάμε και να την παζαρεύουμε. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να εκπαιδεύουν νέες γενιές ειδικευμένων γιατρών, να τους εκπαιδεύουν έτσι ώστε να γίνουν καλοί μάνατζερς και να πουλάνε καλά το προϊόν τους. Αυτό θα γίνεται στα νοσοκομεία. Ο καλύτερος θα κερδίζει. Και επίσης την υγειά του μέσα σε εισαγωγικά θα τη βρίσκει αυτός που μόνο αν έχει ή αν ξεπουλιέται. Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου χτυπιόμαστε από φτώχεια, φτώχεια για την ενέργεια, για το νερό, για τα καύσιμα, για το αν θα αγοράσουμε τρόφιμα ή όχι, έρχονται με θράσος να φέρουν αυτή την αλυδία, γιατί μόνο για αλυδία είναι. Εμείς οι υγειονομικοί που ουσιαστικά δώσαμε τη ζωή μας και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα τα 2 χρόνια της πανδημίας, θα έπρεπε να έχουν να ξέρουν ότι οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι είχαν κλειστές τις πόρτες για τον κόσμο που είχε ανάγκη. Ο αγώνας και η μάχη δινόταν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί εκεί ο ασθενής δεν ήταν πελάτης. Γιατί εκεί ο γιατρός δεν κοιτούσε αν θα βγάλει ή όχι χρήματα περισσότερο. Θα πρέπει όντως το υγειονομικό προσωπικό, το ιατρικό, όλοι να πληρώνονται έτσι όπως τους αξίζει και, για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό ξεκινάει τώρα. Δεν θα επιτρέψουμε σαν υγειονομικό κίνημα να περάσει όλη αυτή η καφόπλακα. Δεν θα επιτρέψουμε να λέμε στους ασθενείς μας εσύ θα μπεις να χειρουργηθείς γιατί πλήρωσες, εσύ όμως θα περιμένεις 3 χρόνια στη λίστα. Αυτό μας καλούνε να κάνουμε. Γι' αυτά και για όλα και άλλα πολλά σας καλούμε στις 17 Δεκεμβρίου σε μεγάλο συλλαλητήριο.